Ο Ρώσος πρόεδρος υπέγραψε ένα διάταγμα που δίδει στο ρωσικό στρατό το δικαίωμα να εμποδίζει διέλευση σε ορισμένα εδάφη και περιοχές. Στη συνέχεια των αποφάσεων του περασμένου Οκτωβρίου 2020, όταν η Ρωσία έκλεισε τα στενά του Κέρτς και τη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, ο Πούτιν επέτρεψε σήμερα στο ρωσικό στρατό να αποκλείσει το στενό του Κέρτς. Ο στρατός μπορεί επίσης να κλείσει την ενεργειακή γέφυρα της Κρυμαίας, να τονιστεί αυτό. Υπέγραψε διάταγμα που δίδει δικαίωμα στο ρωσικό στρατό να εμποδίζει τη διέλευση σε δάφη και υδάτινες περιοχές των εγκαταστάσεων του υπό την προστασία της ρωσικής φρουράς. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το στενό Κέρτς, τη γέφυρα απέναντί του και την ενεργειακή αυτή γέφυρα της Κρυμαίας, για να καταλάβουμε καλύτερα. Το αντίστοιχο έγγραφο δημοσιεύθηκε στην πύλη νομικών πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, ο κύριος Πούτιν τροποποίησε τον Ομοσπονδιακό Νόμο στρατιωτικά της Ρωσικής Εθνικής Φρουράς, δίνοντας στον Ρωσικό στρατό το δικαίωμα να εμποδίζει σε προστατευόμενες περιοχές και περιοχές νερού, αποτρέποντας παράνομες διελεύσεις εισόδου. Θα υπενθυμίσουμε τον Απρίλιο 2021, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το κλείσιμο από την επόμενη εβδομάδα ως τον Οκτώβριο 2021 ενός τμήματος της Μαύρης Θάλασσας προς την κατεύθυνση στενού Κέρτς για, ακούστε το, για πολεμικά πλοία και κρατικά σκάφη άλλων χωρών.